κατάμεστη η αίθουσα Σκουφά το βράδυ της Τετάρτης, όπου ο Ρηπατικός Σύλλογος πραγματοποίησε εκδήλωση για τα 20 χρόνια δράσης του. 20 χρόνια ζωής μετρά ο Ρηπατικός Σύλλογος Άρτας. Η αρχή έγινε από μια ομάδα δραστήριων μεσηλίκων που αγαπούσε τα βουνά και θέλησαν να δείξουν σε όλους τις ομορφιές τους. Ξεκίνησαν λοιπόν από εκδρομές κοντινές, φτάνοντας σε μακρινές και άγνωστες διαδρομές. Υπάρχουν πράγματι πολλές και καλές εκπλήξεις, και αυτό γιατί στην σημερινή μας εκδήλωση έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, με πρώτον τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Γεωργούλη, ο οποίος ευτυχώς βρήκε κενό στο πρόγραμμά του και ήρθε να είναι μαζί μας για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια μας. Εκτός όμως του κυρίου Γεωργούλη, σήμερα έχουμε έναν επίσης μεγάλο, έναν ορειβάτη μεγάλο, ο οποίος έχει κάνει πολλές κορυφές πάνω των 8.000 μέτρων, τον κύριο Τσαντό, τον κύριο Παύλο Τσαντό, ο οποίος μας έχει φέρει και υλικό σε DVD να δούμε από άνδης αλλά και αναρρίχηση. Και επίσης έχουμε και έναν δικό μας, λέμε δικό μας γιατί είναι από τα μέρη μας, τον Χρήστο το Λάμπρη, μεγάλο ρηβάτη, εκπαιδευτή και οδηγό βουνού, οι οποίοι όλοι μαζί θα μας πούν κάποια πράγματα για την ορειβασία, και θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε το μήνυμα και στους νεότερους, στα νεότερα παιδιά, να έρχονται στον ορειβατικό, γιατί ο ορειβατικός δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Άρτας, Λεωνίδας Παΐς, ο σύλλογος παραμένει δραστήριος και τα μέλη του πλησιάζουν τα 100. Η επαφή με τη φύση δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναζωογονηθεί, να έρθει πιο κοντά σε αυτό που έχει μέσα του. Η συμμετοχή άλλωστε στις εκδρομές εντός και εκτός προγράμματος, που φτάνουν τις 24, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για τη στροφή σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.